football season. Football, soccer. Καλημέρα σας. Παρακαλούμε τον εργατικό προϊστάμενό μας, τον Αρχιτάριο, να προσέχει στο βήμα για την προσευχή. Σηκωθείτε σας παρακαλώ. Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, αγιαστείς ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως την ουρανό και τη της γης, τον άρχον ημών των εγγυούσιων, δώσ' ημείς σήμερα, και άφεσι μην τα θελήματα ημών, ως και εμείς αφήμες θελέτες ημών, και εμείς ενέγεις ημάς πειρασμών, αμαρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος το δίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αξιότιμη πρόεδρε τη Σχολική Επιτροπή, κύριε Ανδριώτη,
Αξιότιμε κύριε Μελικόκη, κύριε Κόκκινε, κύριε Άλλη, εκλεκτοί γονείς, αγαπητοί μας μαθητές. Σήμερα είναι μέρα ιστορικής μνήμης, γιατί τα έθνη που θυμούνται και σέβονται το παρελθόν τους είναι άξια να θεμελιώνουν και να υποδομούν το μέλλον τους. Μια τέτοια ώρα της ιστορίας μας, τραγική, είναι εκείνη της άρρωσης της Κωνσταντινούπολης. Στις 29 Μαΐου 1453, η παλμή μιας χιλιόχρονης καρδιάς της πιο ένδοξης αυτοκρατορίας της Βυζαντινής σταμάτησαν να χτυπούν. Πηχτό σκοτάδι έπεσε στη χώρα του φωτός και ο βάρβαρος έγινε ηγέτης του πολιτισμένου. Ο ελληνικός λαός αρνείται να παραδεχτεί ότι το χειμώνα της δουλείας του δεν θα τον διαλεχθεί η άνοιξη της απολύτρωσης. 400 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες μάχονται αδιάκοπα, κάτω από σκληρότατες συνθήκες εναντίον του Τούρκου κατακτητή, εναντίον της σκλαβιάς. Έρωτας για την ελευθερία, φλογερή αγάπη για την πατρίδα, ακράδαντη πίστη στο Θεό, είναι μερικά από τα πολλά νήματα που διασταυρώθηκαν για να υφάνουν το εθνικό λάβαρο του 21 με την επιγραφή «Ελευθερία ή θάνατος». Και όπως ήταν ενιαίος ο πόθος και η λαχτάρα, έτσι ενιαίος ήταν και ο αγώνας και ενιαία η προσπάθεια των Ελλήνων. Φτωχοί και απόλυτοι και ασύνταχτοι, μόνο με καρδιοφύλλα και για τα γάνια πολεμούν εναντίον μιας κολοσσιαίας αυτοκρατορίας. Η μακρινή μέσα στους αιώνες πορεία του ελληνισμού, που τόσο τραγικά ανακόπησε στις 29 Μαΐου 1453, ξαναβρίσκει την ένδοξη συνέχειά της. Η ελευθερία, ύστερα από μακρά απουσία αιώνων, ανδριωμένη σαν και πρώτα, επανέρχεται στον τόπο που γεννήθηκε. Και το θαύμα γίνεται. Η Ελλάδα ορθώνεται και πάλι και συνεχίζει την ηρωική διαδρομή της μέσα στον χρόνο και την ιστορία, δάσκαλος των μεγάλων αρετών και των ευγενών ιδανικών. 25η όμως του Μάρτη είναι μέρα ελευθεριάς και για θρησκευτικούς λόγους, γιατί είναι σχετισμένη με το μεγάλο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι η μέρα που αποφάσισε ο Θεός να κατέβει στη γη για να διαλύσει τα σκοτάδια της αμαρτίας και να ξεπηδήσει η ελευθερία της ανθρώπινης ψυχής. Ο Αρχάγγελος φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου». Ο αρχιερέας πρωτοφωνάζει το σύνθημα της εξέλιξης «Ελευθερία ή θάνατος». Τέτοιο είναι το μήνυμα της εθνικής επιβίου και γι' αυτό μας δημιουργεί τεράστιες ευθύνες επανήθυνσης. Γιατί στις 25 του Μάρτη σβήνουν δύο νύχτες και δύο αυγές προβάλλουν στον αγέρα. Δύο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα. Δύο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόκκου. Η λευτεριά του Έλληνα και η λευτεριά του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Οι μαθητές του σχολείου μας θα σας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη διπλή αυτή γιορτή. Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με την αναπαράσταση του Ευαγγελισμού από μαθήτριες της 7ης και της 8ης τάξης. Ότι θα ενδείξεις τον σωτήρα του κόσμου, τον σωτήρα της ανθρωπότητας. Αυτή τη μέρα διάλεξε ο Κύριος του Παρθός. Θα στείλει το γιο του για να θυσιαστεί σαν απλός, ταπεινός, σωμάτος για την ελευθερία του ανθρώπου. Υπεραγία Θεοτόκος διοφόρησε την ιδέα της αγάπης, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπράτειας. Η σάρκα σας προσεκτήθηκε.
γνώρισε την τελεσίνη εν τη αληθεία σου, τη άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Νεύμα Άγιο, επιλέσετε, επισέ. Ιδού, δούλη του Κυρίου, γέννητο μου, κατά τον λόγο του Θεού. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Άχραντε Παναγία, Μαρία, Αϊπάρθενε, Κόσμου Παντός Κυρία. Χαίρε μη διάνασα, καλά ημών Αθία, Κόρη Σέμνη, Βασίλισσα Μύτη Παναγία. Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμή τη σωτηρία. Κόρη Σέμνη και άσπηλε Δέσποινα Παναγία. Χαίρε νύχτε ανήφερτε, χαίρε νύχτε ανήφερτε. Thank you.
πάλι την ιστορία. Σε παρακαλώ, μας αρέσει πολύ. Ναι, τώρα η ιστορία είναι τόσο ωραία. Με κάνει να κλαίω. Την ιστορία του παππού σου, του καπετάν Δημητρού. Πες τη μας άλλη μια φορά. Δεν βαρέθηκες άνθρωποι την ιστορία, μάνα. Πόσες φορές την έχεις πει μέχρι τώρα. Τι λες, κόρη μου, αυτή την ιστορία να βαρεθώ. Ο παππούλης μου με τα παλικάρια του δευτέρωσε στο μισό μωριά. Όταν άκουγα το όνομα του, οι Τούρκοι τρέναν. Αν δεν ήταν αυτός και κάποιοι άλλοι γενναίοι ήρωες σαν αυτόν, δεν θα ήμασταν τώρα εμείς ελεύθεροι. Δεν είχε γονείς. Πέθανε να τον είδε ο μικρός. Έτσι δεν είναι, μάνα. Όχι και πέθανε. Οι Τούρκοι τους ξέκαναν. Και αυτούς και πολλούς άλλους Έλληνες στα μέρη μας. Είναι αλήθεια ότι σκότωσε πολλούς Τούρκους και ότι τους έδεψε όλους από τα νέα. Φυσικά δεν είδε, κόρη μου. Ήταν έξυπνος και γενναίος. Τι δύναμη είχε ο καπετάνιος μικρός. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Μικρό παιδί ήταν και τα έβαλε με τον αργά. Ναι, ναι, πες μας, γιαγιά. Πες μας. Πες μας τι έγινε ξανά. Τα κορίτσια πρέπει να μάθουν. Λοιπόν, θα σας την πω όλη την ιστορία από την αρχή. Ο Δημητρός πατέρα δεν είχε. Ο πατέρας του χάθηκε από τα μόνη του. Μόνο με τη μάνα του ζούσε. Μια μέρα που γύρισε από το χωράφια είδε. Και όλη την παιδιά.
Μόνο που το σκέφτομαι πονάω.
ήταν στους δάμους, έξω από τη σκυλιά. Λίγο μυαλώθω. Αλλά τι μυαλώσεις. Ενώ εσείς και μυαλό και τόλμη. Γι' αυτό τρώνετε την παντούφλα της μάνας σας. Κάτσε να μάθει η μάνα τι κάνει ο καναγκάρης της και θα σου πω εγώ ποιος έχει μυαλό και ποιος δεν έχει. Και ποιος έχει ποδάρια να πάει να τρέξει να γλυκώσει. Μην μαλώνετε, ωραία. Εδώ μιλάμε για ένα σπουδαίο έργο. Πρέπει να συμφωνήσουμε και να αγωνιστούμε να επιτύχει. Είμαστε σύμφωνοι, λοιπόν. Σύμφωνοι! Περιμένουμε να μας μιλήσεις, Δημήτρο. Θα είμαστε όλοι εκεί. Και όλη την Ελλάδα.
μας. Στην ευχή σου, Θεία. Δέχεται όλοι, παιδιά. Και την δικιά σου ευχή, Μάνα. Του ορκίστηκα την ώρα που σου έκλεινα τα μάτια. Εγώ το κεφάλι στον Τούρκο, δέσκυγο. Όπως εσύ, Μάνα. Θα ζήσω ελεύθερος ή θα πεθάνω.